Νομίζω με αυτό εδώ το vlog επίσημα ξεκινάν τα vlog καραντίνας. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα βίντεο που θα δείτε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουν εξωτερικά γυρίσματα, εκτός και αν, κρατήστε το αυτό, ανεβάσω κάποια τα παλιά, γιατί ακόμα χρωστάω καταπληκτικά βίντεο όπως αυτό είναι της Σαντορίνης, αυτό της Ικαρίας, δηλαδή είναι βίντεο τα οποία αν κάτσω και τα μοντάρω θα δροσιστείτε, okay? Και θα πείτε πω τι ώρα που περνούσαμε το καλοκαίρι. Και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν το κάνω, γιατί δεν θέλω να με πιάσει αυτή η νοσταλγία. Νομίζω καταλαβαίνετε. Σήμερα που γυρνάω αυτό το βίντεο είναι 6 Νοεμβρίου, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η τέταρτη μέρα καραντίνας. Για τον υπόλοιπο κόσμο, βασικά για την υπόλοιπη Ελλάδα, όταν βλέπετε αυτό το βίντεο, λογικά έχει ξεκινήσει και η δικιά σας. Οπότε υπομονή, το έχουμε ξαναπεράσει. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι σαν την προηγούμενη φορά. Μπορώ να πω ότι είναι χειρότερα, είναι κάπως σημαντικότερα. Αλλά θα περάσει, οκ. Okay. Αυτό, θετική σκέψη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, τέλος τώρα τα νέα και όλα αυτά, ξέρετε, τα ακούτε από παντού. Σήμερα πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Προφανώς και βρίσκομαι στο στούντιο και δεν είμαι μόνος μου. Έχω τον Αλεκούν. Εδώ Μπούμε είμαι λίγο. Και λιώνω. Όπως ο υπόλοιπος κόσμος που είναι μέσα. Λιώσιμο και ξεκινάς και stream σε λίγο. Και έχουμε και την Κωνσταντίνα. Άντε, εγώ στο κανάλι σου. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα. Πώς και δεν είσαι Χαλκιδική. Καραντίνα. Πες τη βρήκα μόλις και το κράτησα για να σου το διαβάσω. Όσα ζευγάρια αντέξουν και δεύτερη καραντίνα μαζί είναι γεννημένο ένας για τον άλλον. Θα το μάθουμε, Κωνσταντίνα, σε 26 μέρες. Live update, λοιπόν, σε 26 μέρες στην καλύτερη. Τώρα, στο τελευταίο, βασικά στο πρώτο τελευταίο vlog, είχατε παρατηρήσει ότι είχαμε ένα Περικλή εδώ, ο οποίος μόνταρε και γενικά ελάχιστο χώρο. Αλλά πλέον, πλέον δεν έχουμε Περικλή. Είπαμε να συνεχίσει από το σπίτι το μοντάζ και αυτά, παρόλο που μας βόλευε να δουλεύουμε σαν ομάδα, καλύτερα να κρατάμε τις αποστάσεις και να μην ρισκάρουμε κάτι να πάει στραβά και να γίνει κάποια τέτοια διασπορά. Οπότε είπαμε, ας το συνεχίσει από το σπίτι και το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι έχουμε περισσότερο χώρο. Βέβαια δεν είναι εύκολο σε αυτόν τον χώρο να έχεις πολύ χώρο, αλλά κάτι έκανα. Πέρασα μια ολόκληρη μέρα συμμαζεύοντας. Πιστεύω ότι έχω φτιάξει ένα ωραίο αποτέλεσμα και οπτικά ωραίο, οπότε για τσεκάρετε. Κωνσταντίνα, κάνε μαγεία πίσω σου. Όχι ακόμα, περίμενε. Κάνε μαγεία, πάμε. Οπ, κάνε κι άλλη, κάνε κι άλλη. Κάνε κι άλλη. Τι άλλο κάνω. Κι άλλη, πάμε. Πάμε και άλλη μαγεία. Οπ. Και αν πεις πάνω γιατί ξεκίνησε σήμερα vlog και όχι μια άλλη μέρα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί, Κωνσταντίνα, έχω να σου δώσω ένα δώρο σήμερα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο. Ναι. Θα δεις. Εγώ ξέρω τι έχει. Θα πάθεις σοκ. Τέτοιο δώρο δεν σου έχει ξαναδώσει ποτέ κανένας άλλος. Έλα. Η αλήθεια είναι ότι το στούντιο είναι γεμάτο κούτες, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το έχω ανοίξει εγώ, αλλά το έχω κλείσει τώρα για σένα. Αυτό ορίστε. Είναι. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Μεγάλη, είναι εύθραυστο. Ναι, νομίζω. Λοιπόν, Αλεκούν, έλα και εσύ, γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτό εδώ το δώρο που θα κάνω στην Κωνσταντίνα. Με πήραν κάποιοι καλοί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λένε πάνω έχουμε κάτι πολύ καλό για σένα. Για σένα, για την Κωνσταντίνα. Για μένα, αλλά λέω ναι παιδιά, αλλά τώρα καραντίνα και αυτό πρέπει λίγο να φτιάξουμε λίγο τις σχέσεις μας. Να κάνουμε σύσφυξη σχέσεων όλοι. Πώς θα το σώσουμε, ναι. Θα το δώσω σε σένα. Ναι. Θέλετε να δείτε, λογικά αυτοί ξέρουν τι είναι, αλλά θα σου κάνω εδώ ένα spoil. Ένα spoil, θα γράψω εγώ κάτι. Εν τω μεταξύ την κάμερα είναι ανάποδα. Δεν πειράζει. Εσύ είναι το θέμα να το βλέπεις. Από εδώ δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Έλα. Δεν φαίνεται καν στην κάμερα, αλλά τι βλέπεις. PS5. PS5 κυρίες και κύριοι. Ένα PS5. Δικό μου. Σήμερα θα κάνουμε ότι είναι δικό σου, εντάξει. Για τα επόμενα λεπτά θα κάνουμε ότι είναι δικό σου. Για τη συνέχεια. Εσύ φαίνεται να δώσει ένα δώρο. Ναι, ορίστε. Τα παίρνεις και φεύγεις. Θα σου δώσω τη χαρά να ανοίξεις ένα τέτοιο δώρο. Λοιπόν, πολύ μιλάτε. Πάμε. Ορίστε. Εγώ δεν κρατιέμαι. Έχεις την τιμή, Κωνσταντίνα. Ωραία. Επαγγελματικό box. Sorry, δεν το κλείσα πάρα πολύ καλά. Α, έχεις κλέψει. Δεν μπορούσα να αντέξω. Πάμε. Ιστορική στιγμή. Τελικά αλήθεια λέγανε. Έλα. Είναι βαρύ. Ένα PS5 για την Κωνσταντίνα. Ένα δικό μου PS5. Εσύ αυτό είναι όντως μεγάλο.
Αυτό είναι τεράστιο. Είναι θηριώδες η συσκευασία. 4K 120 Hz HDR. Ακριβώς. 825 GB. Κοίτα, 4K 120 εγώ δεν έχω ξαναδεί προσωπικά. Ούτε έχω. Και ανυπομονώ να δω πώς είναι. Βασικά ούτε 8K έχω δει. Τεχνολογία, θα έρθουν νέες τεχνολογίες, παιδιά. Και σε αυτό το σημείο να πω και κάτι, ότι αυτό παίζει να είναι το πρώτο PlayStation 5 στη Θεσσαλονίκη. που έχει κάποιος YouTuber. Okay, εντάξει. Ωραία. Πρέπει να το πω, γιατί είναι εκείνο που φλεξάρεις ότι είσαι ο πρώτος που έκανες βίντεο με το PS5. Όχι, δεν είμαι ο πρώτος. Δεν μου ήρθε πρώτα, μου ήρθε καθυστερημένα για την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το στείλανε. Θα το εκτιμήσουμε δεόντως. Και εγώ ευχαριστώ για το δώρο. Και η Κωνσταντίνα ευχαριστεί εμένα που της έκανε αυτό. Θα το κρατήσεις. Μετά. Και εγώ χαίρομαι που το βλέπω μαζί. Και ο Αλεκούν εδώ παρέα. Έχετε δει αναλυτικά review και αυτά. Οπότε μην περιμένετε αυτό το βίντεο να είναι ένα αναλυτικό review. Τι λέει πίσω, παίξε όπως δεν έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου. 825 GB. Αλεκούν, πες το. SSD. Ωραία, για να μην προλάβουμε αυτούς που λένε ότι είναι λίγο. Και έχω ακούσει ότι θα έχει τα πιο γρήγορα loading times και τέτοια. Γενικά εκεί ήταν το marketing, όλη η ιστορία για τη νέα γενιά και αυτά το PS5. Οπότε ανυπομονώ να το δω. Κάνε την αποκάλυψη, Κωνσταντίνα. Θέλουμε να δούμε κι άλλο. Το κουτί ξέρετε ότι από αυτά τα πράγματα το κρατάς, εννοείται. Οπότε δεν πρέπει να το χαλάσουμε. Κοίτα, έχει από μόνο του αξία το συγκεκριμένο. Α, επίσης είναι η έκδοση με το δισκάκι, Είναι η έκδοση με το δισκάκι, παιδιά. Είναι καλή, Κωνσταντίνα. Σου πήρα την καλή την έκδοση. Την ακριβή. Όχι, έπρεπε να το τραβήξω όλο αυτό. Α, πάμε. Οπα. Περιμένετε, είμαι επαγγελματίας unboxer. Περιμένετε. Και μέσα από ξέρω ανοίγουν τα κουτιά, δεν τα κλείνουν. Ναι, αλλά τα δείχνουν πρώτα, έχει το σήμα. Έχει το σήμα του PlayStation. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Η πρώτη φορά που βάζουν αυτό το χρώμα, το λευκό. Μ' αρέσει. Ήταν πάντα μαύρο. Πάντα μαύρο. Για το setup μου. Οχ. Εντάξει, με βλέπω, μην το ξαναπαίρνω πίσω. Ξέραν τι κάνατε. Κάτσε τώρα, πώς είναι. Ξάπλωσέ το. Έλα, να σε βοηθήσουμε. Ναι. Έτσι, ανάποδα, θα το φέρω τούμπα ή θα πάει. Πόσα άτομα χρειάζεται για να ανοίξει το κουμπί του PlayStation 5? Του PlayStation 5. Σήκωσε το. Ρε, δεν μου βγαίνει, ειλικρινά. PlayStation 5, φίλε. Περίμενε το. Όπα, βγαίνει. Βγήκε με τις αποθήκες του. Θα γίνει αποκάλυψη. Ευτυχώς έχω βαμμένα νύχια. Αλλά είναι λίγο χαλασμένα, καραντίνα. Ρε, είναι τεράστιο. Μπρο! Μπρο, είναι τεράστιο! Είναι όντως τεράστιο! Είναι όντως τεράστιο! Είναι ίσα με την Κωνσταντίνα! Θα το δούμε! Ρε! Πώς το έχεις, σαν όρθιο ή όρθιο? Αυτό είναι νέο όρθιο. Έβλεπα, είδα κι εγώ σαν άνθρωπος τα review και τα unboxing των ξένων και των Ελλήνων και λέγανε ότι είναι μεγάλο. Μεγάλο τώρα έλεγες! Κι εγώ το είδα ότι είναι μεγάλο, δεν περίμενα ότι είναι τόσο μεγάλο. Πώς είναι να σας δώσω μέτρο σύγκρισης? Είναι σαν βιβλίο της ανατομίας 8ο εξάμηνο, ας πούμε. Είναι σαν την Κωνσταντίνα. Αν το βάλεις δίπλα στον πύργο, πες να έχουν ίδιο ύψος πάντα. Ισχύει. Λοιπόν, PlayStation 5 πύργος. PlayStation 5 πύργος. Λοιπόν, εντάξει, είναι το διαστημικό. Ναι. Το φοβάσαι και λίγο, δηλαδή αυτά εδώ τα πλαστικά εδώ. Έχει κάποια βάση για να στέκεται πιο. Ναι. Έχει, έχω δει, ναι. Μ' αρέσει εδώ η λεπτομέρεια που έχουν κάνει το σήμα. Κομμένο εδώ το. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ. Μ' αρέσει κάτι πάρα πολύ αυτό εδώ που κάνει έτσι. Δηλαδή δεν κάνει γωνίες, που δεν κάνει καθόλου γωνίες, ας πούμε, όλο αυτό εδώ. Ναι. Έχουμε μπροστά εδώ τα κουμπάκια είναι για το CD και το Power. Πολλές θύλες. Έχουμε τους αεραγωγούς φυσικά, έχουμε USB 3, το Power. Πώς αισθάνεσαι, Κωνσταντίνα? Χαίρομαι που είσαι από τους πρώτους που πήραν δώρο ένα PlayStation 5. Χαίρομαι που ταιριάζει με το setup για λίγα λεπτά. Να ξέρεις. Τα ισχύει, με τρολάρουνε κανονικά. Τέλος πάντων, είμαι χαρούμενη. Τι άλλο έχουμε? Τα καλώδια. Αυτό είναι, παιδιά, είναι το Power και είναι πολύ λεπτό. Πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί τις άλλες κονσόλες ήταν πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι απλό καλωδιάκι. Τουλάχιστον σου λέει είναι μεγάλο αυτό, είναι μικρό το καλώδιο. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Αυτό εδώ. Αυτό είναι η λύση. Γιατί αυτό εδώ δύσκολα βρίσκεις βασικά έπιπλο που να το χωράει. Δηλαδή, να σας δείξω και εδώ. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι η βάση για να στηρίξει το PlayStation οριζόντια. Δεν είναι σαν το PS4 που είναι σαν βιβλίο. Οπότε, κάθεται έτσι σαν πιάτο τέλος πάντων και είναι σταθερό για να στέκεται.
Είναι και σαν εκτυπωτής τώρα έτσι πως το βλέπεις. Δεν θα το πολύ κουνάς όμως, φεύγει. Κοίτα και ναι, πάλι είναι τεράστιο και πιάνει πολύ χώρο σε ένα ράφι. Αλλά εντάξει, είναι καλύτερα τώρα. Τι άλλο έχουμε εδώ μέσα? Το περίφημο καλώδιο. Ναι. Αυτό HDMI. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κανονικό, κλασικό HDMI, αλλά είναι το 2,1 mm-hmm. για να μεταφέρει τα 120 4K 120. Και την ανάλυση. Ωραία. Και αυτό. Έλα, Κωνσταντίνα. Έλα, unboxer. Πάμε. Εντάξει. Φαίνεται φιουτσουρίστικο. Όντως είναι. Έρχεται από το μέλλον. Άκουσα όλους να λένε γι' αυτό το controller, οπότε το πιάνω επιτέλους για πρώτη φορά. Κατάφεραν να το κάνουν χοντρό. Είναι πιο επιτέλους, ωραίο στο χέρι, ο Γκώδης. Δηλαδή, εγώ το έλεγα τόσο καιρό ότι κάτι μου λείπε στο PS4. Έχουν κάνει και τις σκανδάλες εδώ μεγαλύτερες και αυτά εδώ πιο άνετα. Και δεν θα μπω καν στη διαδικασία από τώρα να μιλήσω για τη δόνηση και όλα αυτά που είναι σε άλλο επίπεδο. Θα τα δούμε αυτά στο gaming κανάλι. Σήμερα, ωριακά, παίζει να το ανάψουμε κιόλας. Έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση και το καλύτερο ξεφιώνει η Κωνσταντίνα. Το είδα σε ένα review. Τα διάφανα κουμπάκια. Και καλά, κάποιος με μεγεθυντικό φακό έβλεπε ότι αυτά είναι κουμπιά, τριγωνάκια και κυκλάκια. Ισχύει. Δεν μπορείς καν να το δεις με γυμνό. Το βλέπεις οριακά, το νιώθεις ότι είναι η επιφάνεια του αδρή. Αλλά αν κοιτάξεις με μεγεθυντικό φακό, είναι τα κουμπιά. Δηλαδή κυκλάκια, τετραγωνάκια, τριγωνάκια και χ. Παντού, διάσπαρτα. Λοιπόν, αυτό είναι όσοι δεν το έχετε δει. Όπως σας λέω, είναι μεγαλύτερο. Αν το ανάψουμε, ανάβει από εδώ γύρω-γύρω. Το σχέδιο, αυτά είναι ωραία πλέον. Έλεγες παλιά το μπλε το κουμπί, το κόκκινο, το κίτρινο. Πλέον δεν θα το λες αυτό. Κύκλος, τετράγωνα. Θα πρέπει να τα ξέρεις, αλλά είναι πολύ ωραίο το διάφανο. Έστω ότι θα το πάω μέσα, γιατί εννοείται κάποια στιγμή θα το πάω μέσα. Να δούμε πού θα το βάλω. Δεν θα το πάμε σπίτι μου. Ναι. Μετά από αυτό θα πάει στο σπίτι, Κωνσταντίνα. Δεν το ξεχνάω. Εγώ σου είπα, δικό σου είναι. Απλά μπορώ να το δανειστώ για κανένα 2-3-4-5-6-7-8 εβδομάδες. Ναι. Εδώ έχω το PS4, εδώ έχω το Nintendo Switch, εδώ έχω χώρο, αλλά αυτό εδώ. Δες. Ναι. Ούτε για αστείο. Εδώ θα μπορούσα να το βάλω. Εδώ, δεν χωράει. Εδώ, δίπλα στον πύργο μου θα το βάλω. Ορίστε. Και έχεις μεγάλο πύργο, έτσι. Θα πω την αλήθεια, παιδιά. Είναι πολύ όμορφο, ρε φίλε. Είναι. Το PS4 εντάξει δεν μου άρεσε, ήταν σαν πυραμίδα, όχι σαν πυραμίδα, σαν να βάζεις δύο βιβλία το ένα πάνω από το άλλο. Αυτό κερδίζουν βραβείο για το σχεδιασμό. Κερδίζουν βραβείο, είναι κόσμημα. Σε ένα σαλόνι ας πούμε έτσι τώρα να το βλέπεις αυτό. Τι δεν είναι? Γιατί το δικό σου που θα έρθει στο σπίτι πού θα μπαίνει νομίζεις, σαλόνι. Το setup μου για να ταιριάζει με τα άνθρωπα. Πάμε να τα ανοίξουμε, πάμε να το βάλουμε μπρος τώρα. Εδώ δεν ξέρω τι θα κάνω, μάλλον θα το ξαπλώσω εκεί ανάμεσα. Απαθανατίστε το. Ναι. Τώρα που το έχουμε. Λοιπόν, έλα, Κωνσταντίνα. Μπορώ να παίξω. Πάτα το πρώτο boot. Πάτα να ανάψει. Ού, άναψε. Ή πρέπει να πατήσει το κουμπί, δεν ξέρω. Μπορεί ακόμα να μην είναι συνδεδεμένα γι' αυτό. Ανέβη, θα μπει. Λεντάκια εδώ. Δυνατό. Δεν είναι το φως από πίσω, παιδιά. Έχει LED εδώ μπλε. Δυνατό. Δεν ακούγεται τίποτα εδώ μεταξύ. Είναι αθόρυβο πάρα πολύ. Είμαστε δυο άτομα εδώ. Δουλεύει. Και προσπαθούμε να δούμε αν δουλεύει. Κάτι. Δεν ξέρω. Το χειριστήριο είναι με Type-C. Από ό,τι βλέπουμε. Στο USB. Βλέπουμε ένα κόκκινο. Πάω το κεντρικό κουμπί. Λοιπόν, κατευθείαν μας λέει εδώ το HDR να φτιάξουμε. Οπότε το προσαρμόζουμε. Και η τηλεόραση που έχουμε εδώ είναι 4K, τώρα είναι HDR, πες να είναι η πιο φτηνή 4K που είχα βρει. Οπότε γενικά δεν ελπίζω και πολύ, αλλά λέει να βάλουμε δίσκο, δεν έχουμε δίσκο. Λοιπόν, έχει χαμηλή κατανάλωση λειτουργίας, βελτιστοποιημένη εμπειρία, προσαρμογή. Βάλε βελτιστοποιημένη λειτουργία, δεν είμαστε. Αν το είχα σε σαλόνι, ενδεχομένως να το είχα χαμηλή λειτουργία, καθώς δεν θα είχε λόγο, αλλά τώρα είμαστε για δουλειά εδώ. Βάλε εμένα, δικό μου δεν είναι, Κωνσταντίνα. User 1 σου κάνει. Κωνσταντίνα. Τι γελά. Κωνσταντίνα θα βάλω, ναι. Μη δείχνεις, δείξε εμένα. Κωνσταντίνα βάζω τώρα, περίμενε. Πάντας βάζει. Όχι. Καλώς ορίσατε στο PlayStation 5. Είναι πολύ, δεν το πιστεύω ξέρω εγώ. Δεν το πιστεύω καθόλου. Απλά το έβλεπα στο εξωτερικό, ακούγαμε φήμες και ξαφνικά
Στο σαλόνι, στο στούντιο. Λοιπόν, αυτό είναι το αρχικό μενού. Έχει το Astro's Playroom και θα έχουμε και το Spider-Man σε λίγο το ολοκένουργιο. Οπότε αυτό θα το περιμένετε στο πάνω στο Endgames. Και εμείς απλά τώρα προτείνω να ράξουμε, εντάξει. Ο Αλεκούν έχει stream, εμείς Κωνσταντίνο θα παίξουμε Astro's Playroom. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Είναι ο τρόπος για να εκμεταλλευτείς τη νέα σου κονσόλα στο έπακρο. Τη νέα μου Astro's κονσόλα. Playroom. Ναι. Γιατί καρυδεύεις. Αλήθεια, θα το πάρεις σπίτι φεύγοντας. Τελικά το μετάνιωσα, παιδιά. Εδώ θα μεταφέρω το γραφείο μου, έτσι. Μόνο και μόνο για να έχω το PS5 να στέκεται. Τώρα πονάει η καρδιά μου να πάω να το κρύψω. Mm. Από κάτω, έτσι χωμένο, ξαπλωμένο. Το έχουν φτιάξει για να στέκεται έτσι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά εδώ θα μείνει δηλαδή το PlayStation. Οπότε μάλλον θα κάνω καμιά κατασκευή εδώ σαν, πώς, σαν βιβλιοθήκη, από τις μεγάλες όμως. Έχεις ένα ράφι πολύ μεγάλο. Ένα ράφι 40 πόντους για να χωρέσει αυτό. Οχ, HDR, είναι και HDR τελικά τηλεόραση αυτή. Αυτή η τηλεόραση, παιδιά, ο στόχος της ήταν να παίζουμε παιχνίδια και όλα αυτά. Η μόνη χρήση, ή στα live stream, και η μόνη χρήση ήταν απλά να είναι background στα unboxing βίντεο μου. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, Κωνσταντίνα, έλα. Εγώ θα είμαι πρώτη. Για νέα έκδοση είναι διαθέσιμη. Όπου κάνουμε και update και το χειριστήριο. Ρε, πάντως σοβαρά δεν ακούω τίποτε. Δεν ακούγεται καθόλου. Ποιο πιο ακούω, κοίτα. Το PC σου που μέσα. Το PC μου ακούγεται σίγουρα. Ακούστε το PC μου. Και είναι στο idle τώρα. Ακούστε. Δεν ξέρω αν ακούτε, αλλά ακούγεται πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, μην κάθεσαι τόσο κοντά. Είναι 43 ετών. Κοίτα, αυτά θα είναι τα καραντινό vlog, παιδιά. Σπίτι, gaming. Ευτυχώς ήρθε και το PS5, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήρθε και το PS5, νέες κυκλοφορίες θα βγούνε. Άντε, θα κάνουμε και καμιά γυμναστική, γιατί εντάξει, προφανώς χωρίς γυμναστική δεν γίνεται. Άντε και Χριστούγεννα, φτιάξουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα στολίσουμε μέσα στο σπίτι, ωραία θα περάσουμε. Έχει ήχους το πληκτρολόγιο. Το χειριστήριο. Έχει ήχους. Ναι. Ακούγονται το διάστημα. Γενικά ξέρω ότι. Οχ! Είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Ισχύει συμπληρωματικό ήχο. Φίλε, άλλος ήχος ακούγεται την τηλεόραση και άλλος εδώ. Εγώ τώρα θα κάνω gaming video, πώς θα σας μεταφέρω τι ακούγεται στο χειριστήριο. Θα το βάζω στο μικρόφωνο. Έχουν όλα τα PlayStation. Όλες οι κονσόλες, όλο το παρελθόν. Πάμε τώρα, είναι σαν demo αυτό για να γνωρίσουμε το controller, οκ. Okay. Είναι τρομακτικό που ακούγεται και από εδώ. Επιφάνεια. Α! Wow! Καρδούλα! Ελά, κουνατό! Εντάξει. Είναι περίεργο να έχεις ένα στην οθόνη και ένα δίπλα. Δεν αισθάνεσαι σαν μικρό παιδί που ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ναι. Είναι ακριβώς, δεν ξέρω παιδιά αν σας βγαίνει αυτό το συναίσθημα. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Ότι ήρθαν τα Χριστούγεννα, γιατί είναι εκείνο το δώρο που όντως θυμάμαι τον εαυτό μου. Όταν είχε βγει το PlayStation 2, παρακαλούσα τους γονείς μου full, πάρτε με ένα PlayStation 2 και μου λέγανε είναι πάρα πολύ ακριβό και είχαν δίκιο. Οπότε πρέπει να περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα να πάω για κάλαντα, να μαζέψω χρήματα και να πάω να το αγοράσω. Κουνάει τον κόλ, κάνει φλος! Κάνει φλος! Είσαι Κωνσταντίνα, τι ωραίο δώρο σου έκανα. Δες πως προχωράει! Κάνει μια πόσα τα σταματάει, δες τα, δες τα. Πώς σου φαίνεται, πω, έχει αυτή την αίσθηση που λένε το χειριστήριο. Κάτσε. Τη δόνηση την ιδιαίτερη. Έχει μία πολύ μικρή δόνηση όταν πηδάω σε φάση. Α, ρε, ξέρετε, δεν είναι μόνο η δόνηση. Είναι και ο ήχος που βγάζει. Κάθε φορά είναι συμπληρωματικό της κίνησης. Σίγουρα δεν ξέρω αν όλα τα παιχνίδια θα το υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Οχ! Αλλά όσα αργότερα, βασικά αργότερα όσα το υποστηρίζουν, κάθε βήμα που κάνεις έχει δόνηση για το κάθε βηματάκι. Ναι, απλά είναι πολύ μικρή, δηλαδή δεν γίνεται ενοχλητικό. Τι, Κωνσταντίνα, sorry, θες εσύ να παίξεις, το ξέρω. Ναι. Τώρα, περίμενε να τραβήξω κι αυτό. Ρε, ιδρωμένε. Θέλω να παίξω. Έλα. Μπράβο, Παναγιωτάκη. Δες με κοροϊδεύει και με το που τα αφήνω. Οπ, πήγε. Καλή είσαι. Όχι, ενθουσιαστεί το μπαρμπαδελάκι. Εσύ έχεις ενθουσιαστεί. Εγώ. Και με το δίκιο. Είναι καιρός. Λοιπόν, κάνε το τεστ του 4K, Κωνσταντίνα. Πρέπει να κολλήσει το πρόσωπό σου να δεις πόσο καλό είναι το 4K. Αν βλέπεις πίξελ. Στην οθόνη.
Σας λέω ότι μου κάνει εντύπωση το 4K, γιατί δεν είχα συνδέσει έτσι μια φορά στο παρελθόν το PC. Είναι δύσκολο να το συνδέσει στη 4K τηλεόραση. Και περισσότεροι έχετε και έχουμε 4K τηλεόραση στο σπίτι, γιατί τα έχουμε πάρει από καμιά Black Friday. Τώρα θα είναι καταπληκτικό το να έχεις την κονσόλα στο σαλόνι και να παίζεις 4K. Πλέον το 4K θα μπει στη ζωή μας. Πιστεύω μετά από αυτό θα μπει κανονικά. Πήγε να βλέπω. Έχω κλείσει τη τηλεόραση. Αλλά ακούγω τα βηματάκια από εδώ. Τελείως συμπληρωματικός ο ήχος. Στο τένερο είναι 7.30, θα μείνουμε εδώ σήμερα. Ναι. Έχω φίλους. Χόρεψε. Κούνατο. Κούνατο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω πολλά παιχνίδια για το PS5, θα έχω το Spider-Man σε λίγο, αλλά ανακαλύπτω ότι μπορείς να παίξεις τα παλιά, δηλαδή έχει backwards compatibility. Βλέπω τώρα κανονικά παιχνίδια τα οποία θα τα κατεβάσω και θα τα παίξω στο PS5. Άρα έχω δουλειά εγώ για σήμερα, η ώρα είναι 7.30, Κωνσταντίνα 8. Έχεις μια δουλειά σε 8, ε? Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων, είχαμε μια διαφωνία τελικά με την Κωνσταντίνα. Οπότε, Κωνσταντίνε, εντάξει, θα το πάρεις. Δεν θέλω να μαλώσουμε τώρα. Έχουμε 20 μέρες καραντίνα μπροστά μας. Δεν είναι ανάγκη να μαλώσουμε από τώρα. Ναι. Δες την εδώ. Δες πως γελάει. Δεν είναι ανάγκη, εντάξει. Ωραία. Πάρτο. Πάρτο. Το παίρνω. Πάρτο. Το παίρνω. Πάρτο. Έκλεισε. Μην περιμένεις να ακούσεις. Κάτι ακούω ακόμα. Έκλεισε. Από μέσα το PC μου ακούγεται. Πάρτα όλα έτσι όπως είναι. Πάρε και το κοντρόλ. Εννοείται ότι θα πάρω το κοντρόλερ. Το έχεις ή θα σου πέσει το δρόμο? Α, δεν μου πέφτει. Το έχεις? Ναι, ναι. Άντε. Άντε. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα, bye. Και κάπως έτσι όπως ξεκίνησε αυτό το βίντεο θα το τελειώσω. Ήρθε η Κωνσταντίνα, μας πήρε το PS5 και έφυγε. Εντάξει, προφανώς αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι κάνουμε πλάκα. Το PS5 θα μείνει σε αυτόν εδώ τον χώρο. Μελλοντικά προφανώς και θα πάρει και η Κωνσταντίνα PS5 για να κάνει τα gaming βίντεο της. Αλλά θα το προσαρμόσω, θα βρω κάπου χώρο να το προσαρμόσω. Οπότε περισσότερα για PS5 παιχνίδια και όλα αυτά μπαίνουμε στη νέα γενιά. Θα τα δείτε στο Panos & Games, θα αφιερώσω το υπόσχομαι το χρόνο μου εκεί. Καθώς αξίζει, εντάξει, ξεκάθαρα αξίζει αυτή η κονσόλα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, για μένα ήταν μια στιγμή ορόσημο που θα μείνει σε αυτό το κανάλι να μοιραστώ το λανσάρισμα, για την ακρίβεια πριν καν γίνει το λανσάρισμα, το πρώτο unboxing εδώ με καταπληκτική παρέα την Κωνσταντίνα και τον Αλεκούν. Εύχομαι στο μέλλον να κάνουμε και άλλα τέτοια, εύχομαι να είμαστε δεμένοι, να είμαστε υγιείς και φυσικά να μην χάνουμε ευκαιρίες για να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Και ενδεχομένως και το PS5 να είναι και σε αυτό το δρόμο ότι okay, είναι κάτι το οποίο το μοιράζεσαι. Είδα τη χαρά που πήραμε, είναι κάτι το οποίο αξίζει να το μοιράσει. Και με αυτό θα κλείσω εδώ το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, όπως είπα, μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε και άλλα καραντινο vlog στην πορεία αναγκαστικά, αλλά και τα δικά μας, του Γκαζιάριδων, τα αυτοκίνητα. Πρώτο Θεός, μόλις μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε, θα τα συνεχίσουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο, vlog αν κάποιος σας έχει ξεφύγει και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.